Ακόμα μια νίκη δύσκολη, αλλά νομίζω ότι αυτό που κρατάτε τους 3 βαθμούς. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Μακεδονικός έχει μια πολύ ποιοτική ομάδα, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω το πρόγραμμά μας ήταν πολύ επιβαρημένο και πιστεύω πως αν ήμασταν ξεκούραστοι και αν δεν υπήρχαν τα συνεχόμενα παιχνίδια θα παίρναμε πιο εύκολα την νίκη. Παρ' όλα αυτά, ο Μακεδονικός έδειξε ότι είναι μια, για μένα είναι ποιοτικότερη ομάδα μετά από εμάς και θεωρώ πως είναι οι δύο ομάδες που θα παλέψουν για το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι όμως είμαστε ξεκάθαρο φαβορί. Είναι μια εβδομάδα στην οποία κερδίσατε με ανατροπή μέσα στην καρδιά. Εδώ ήταν δύσκολο παιχνίδι και υπήρχε και κούραση. Δύο νίκες όμως ήρθαν και αυτό σας δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια. Σίγουρα. Το στόχος μας κάθε Κυριακή, Τετάρτη πρέπει να είναι εμβόλιο, εμείς να κερδίζουμε. Παρ' όλα αυτά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Παίξαμε στην καρδιά. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Και θεωρώ πως αποδείξαμε ότι και σε καλό γήπεδο και σε γήπεδο όπως οι συνθήκες ήταν αντίξωες, καταφέραμε να κερδίσουμε. 5 γκολ είναι ένας αριθμός ο οποίος σε ικανοποιεί. Κοιτάξτε να δείτε, το γκολ προέρχεται από ομαδική δουλειά. Δηλαδή, όλη η ομάδα βοηθάει για να μπει γκολ. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι ναι, έβαλα γκολ, βρέθηκα εγώ στην κατάλληλη στιγμή. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος στα τελευταία δύο μάτια που έχει δώσει δύο εύκολα γκολ. Αλλά είναι η συνολική εικόνα της ομάδας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίζω και αν είναι να έρθουν τα γκολ, ας μείνω στα 5 για να πάρει ομάδα το πρωτάθλημα. Δεν με απασχολεί. Τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, κάθε πόντο σε καλό λένε και επέστρεψε στη Βόρεια Ελλάδα και στον Ηρακλή σε ένα καλό τάιμα. Σίγουρα ήταν, πιστεύω πως δύσκολα αρνείσαι στον αέρα στην Ηρακλή. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το σκέφτεσαι αυτό. Είναι μεγάλη ομάδα και θεωρώ πως θα πετύχουμε και τους στόχους μας στο τέλος. Σε αυτό βοηθάει και ο κόσμος, έτσι συνέχεια. Εντάξει, ο κόσμος είναι συγκλονιστικός. Είναι συγκλονιστικός. Δηλαδή, παίζαμε σήμερα και προκαλεί ρίγος το ότι η ομάδα του Ηρακλή βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική και ο κόσμος είναι τόσο κοντά.